Καλωσορίζω στην εκπομπή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου, τον κύριο Στέλιο Σκορδιαλό, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής από την Αθήνα όπου βρίσκεται. Κύριε Σκορδιαλέ, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Δανάη. Είστε, βλέπω, σε μετακίνηση εκεί. Γνωρίζω ναι. ότι έχετε κάποιο σημαντικό θέμα εκεί σε εξέλιξη. Θα θέλατε να μας αναφέρετε ποιο είναι το θέμα που σας έφερε, σας πήγε μάλλον στην Αθήνα από την Άξο? Βεβαίως. Να σου πω. Το θέμα που ανεβήκαμε στην Αθήνα ήταν υπεύθυνες δηλώσεις των ανθρώπων που με τα επικείμενα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή, mm-hmm. Να πάρουν τα χρήματά τους, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Μαζέψαμε από την Άξο, από το Σαγκρί, από την Ποταμιά και από διάφορες μέρη του κόσμου, γιατί ήταν και εκτός Ελλάδος. Βεβαίως. Και μαζεύομαι τώρα και από την Αθήνα. Μάλιστα. Από χθες, μάλιστα. Μαζεύομαι εδώ στην Αθήνα, έχουμε καταθέσει γύρω στους 50 υπεύθυνες δηλώσεις, επικυρώσα εγώ βέβαια, mm-hmm. Και τις κατάθεσαμε χθες. Σήμερα θα μαζέψουμε τις άλλες, από το πρωί θα πάμε να καταθέσουμε και τις υπόλοιπες. Στο Υπουργείο θα πάτε? Στο Υπουργείο θα πάτε. Πήγαμε στην κυρία Τσάλα, φτιάξαμε τις καταστάσεις. Τώρα αυτές θα τις πάμε μάλλον στο Υπουργείο αύριο το πρωί. Μάλιστα. Περίπου είναι γύρω στις 10 ακόμη να μαζέψουμε από εδώ. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν και να θυμίσουμε στον κόσμο, αν και μας τα είχατε πει αναλυτικά εδώ, ότι αυτές οι δηλώσεις είχαν συγκεντρωθεί και παλαιότερα, όταν ήταν το έργο να προχωρήσει. Αλλά τώρα πρέπει να είναι ξανά, να υποβληθούν ξανά επικαιροποιημένες. Όχι μόνο επικαιροποιημένες, αλλά και να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, mm-hmm. και φορολογική ενημερότητα. Μάλιστα. Να συνοδεύονται και να πάνε στο Ταμείο Στήριξης, mm-hmm. Και από εκεί φεύγουν στο ΠΚΠ να πληρωθούν πια. Είναι θέμα ημερών, δηλαδή σε μια εβδομάδα πιστεύω. Μάλιστα. Το πολύ 10 μέρες θα έχουν τελειώσει. Πολύ θετικά, πολύ θετικά πάει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να τις συγκεντρώσετε όλες. Δεν ξέρω, στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν όλες, συμβαίνει κάτι? Τι γίνεται τότε, αν κάποιος? Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάνε στην δικάσιμο. Ναι. Αυτό τουλάχιστο, αυτές τις πληροφορίες έχω. Ναι. Και θα προσθεθούν όταν γίνει δικάσιμο. Δηλαδή θα πάρει τα επικείμενα του, τα επικείμενα του κάθε ένας που είναι, αλλά είναι λίγοι πια αυτοί που μείνανε. Μάλιστα. Για διάφορους λόγους τώρα δεν. Καλά, δεν έχει σημασία. Ναι, μπορεί και να μην βρέθηκαν αυτή τη στιγμή. Πολύ λίγος κόσμος αυτός που δεν έδωσε τις δηλώσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προχωράει και αυτό πρόβλημα, για να πάρει και ο κόσμος σιγά σιγά τις αποζημιώσεις από. Βεβαίως. Και μιλάμε για το θέμα, για το έργο του φράγματος, έτσι, μιλάμε για τις απαλωτριώσεις. Ναι. Το έργο, επειδή πήγατε και στην κυρία Τσάλα, θα ρωτήσατε πώς προχωράει, τι γίνεται? Ναι, το ρώτησε γιατί μας ενδιαφέρει, όλους μας ενδιαφέρει και εμάς ειδικότερα που είναι στην περιοχή μας και πρέπει να δείχνουμε να ενδιαφέρω περισσότερο, γιατί όλους μας ενδιαφέρει, mm-hmm. αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Ναι, έχει. Τώρα περιμένουμε τον ένα επιδονητή. Ναι, νομίζω είναι δονειομετρητής. Δονησιογράφος, μπράβο. Μπράβο, δονησιογράφος, ναι. Δονησιογράφος, ναι. Κάπως έτσι. Είναι θέμα ημερών να τον καταστήσουν και ολοκληρώνει η διαδικασία πια. Ναι. Τελειώσανε, λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το μηχάνημα, κύριε Σκορδιαλέ, έχει να κάνει, ναι. με το να μετρώνται οι δονήσεις, το μέγεθος των δονήσεων, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται εκεί τα μνημεία που υπάρχουν. Ναι, σωστά. Ναι. Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως. Αυτή η προφύλαξη. Και πολύ καλά κάνει η εργολήπτρια εταιρεία και τη λαμβάνει και υποχρεούται. Βεβαίως. Άλλωστε να το κάνει από τη σύμβαση. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε έτσι τίποτα αρνητικό όσον αφορά αυτό, τον επηρεασμό δηλαδή. Όχι, δεν νομίζω. Εκεί του Αγίου Μάμα κυρίως.
Ναι, πιστεύω ότι δεν θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί αυτό ρυθμίζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, και σωστά. Αυτό είναι το ένα θέμα που σας αφορά και εσάς, όπως αφορά και άλλους κατοίκους βεβαίως. Το θέμα βεβαίως. Του φράγματος και η συνέχισή του. Εκείνο που θα ήθελα να πω, να κλείσουμε αυτό, ναι. Το ζήτημα. Το ζήτημα του φράγματος, ναι. Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο με τη συμμετοχή του μας βοήθησε και μας με τις πέντε δηλώσεις. Mm-hmm. Και συμμετέχανε οι ιδιοκτήτες όσο αφορά την διαδικασία, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν και μια δύσκολη διαδικασία. Ειδικά τώρα δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο την αρχή. Ναι. Την αρχή ήταν πολύ δύσκολο να πηγαίνουμε με μια απεύθυνη δήλωση και να του λέμε που έγραψε εδώ να πάρουμε, να μας δώσετε την ιδιοκτησία σας. Ναι, ναι. Και θα ήθελα έτσι δημόσια να τους ευχαριστήσουμε μέσα από το σταθμό σας. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο πολύ επίσης σημαντικό θέμα που εσείς ειδικά είχατε υψώσει αρκετά και έχει να κάνει με το ζήτημα του Κέγεν Νάξου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, πριν δηλαδή από τρεις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ομόφωνα η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην τοπική κοινότητα Σαγκρίου». Ζητώ συγγνώμη. Και επίσης να πω, κύριε Σκορδιαλέ, ότι έτσι όπως τουλάχιστον μας τα είχε αναλύσει η αρμόδια μηχανικός εκεί στο Δήμο, σε μία άλλη κουβέντα όπως θα θυμάστε, που είχε συγκαλέσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο το σύνολο της μειοψηφίας για το θέμα αυτό πριν από λίγο καιρό, μας είχε πράγματι αναφέρει λοιπόν ότι αυτές όλες οι μελέτες θα κοστίσουν πάνω από 200.000 ευρώ. Κάποιοι βεβαίως είχαν πει ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται, διότι οι τιμές πραγματικές είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, η κοστολόγηση γίνεται με κάποιες τιμές που ακριβώς υπάρχουν από το Υπουργείο. Και βέβαια τώρα άκουσα να λέγεται ότι θα εξαρτηθεί, γιατί θα γίνει δημόσιος διαγωνισμός για αυτό όλο, και από τις εκπτώσεις που θα υπάρξουν. Βεβαίως, ναι, πάνε με εκπτώσεις, οπότε όποιος δώσει την χαμηλότερη έκπτωση, ναι. Όχι τη χαμηλότερη έκπτωση προσφέρον του Δήμου. Τη μεγαλύτερη, μεγαλύτερη προσφέρον του Δήμου. Μάλλον ναι. τη μεγαλύτερη. Για πείτε μου, είστε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, να πούμε εδώ, κύριε Σκορδιαλέ, επειδή έχουμε και μήνα Οκτώβριο, ότι βεβαίως. Αυτά τα χρήματα θα εκταμιευθούν από τον προϋπολογισμό του 2018. Όσο κοστίσει. Νομίζω ότι θα πρέπει με την δημοπράτηση τη εκπόνηση τη μελέτη, ναι. Θα πρέπει να είναι και στον κωδικό τα χρήματα. Ναι. Αυτά για να μπορέσει να δημοπρατηθεί. Τώρα τον Οκτώβριο, δεν ξέρω τον Οκτώβριο, αν πάει τον Οκτώβριο. Όχι, έχουμε Οκτώβριο, λέω τώρα. Έχουμε Οκτώβριο και δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Συμβούλιο ψηφίστηκε και ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης. Δηλαδή ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία. Πιστεύω ότι θα είναι άμεσα θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή στο επόμενο 15 ημερό θα πρέπει να βγει, να πάει πάλι η Οικονομική Επιτροπή και να βγουν τα τέφη, να βγουν τα τέφη δημοπράτης και να πάει προς δημοπράτηση. Ναι. Τώρα αυτό που δεν κοίταξα κι εγώ, εδώ είμαι λιγάκι επιφυλακτικός, ναι. Δεν ξέρω αν τα χρήματα τα βάλανε ή θα τα βάλουνε. Ναι, εγώ από ό,τι είδα τουλάχιστον βαρύνει ένα κωδικό στο 2008 και νομίζω έχει 0 για το 2018 και έχει μηδενική νομίζω... αναφορά στο 2017. Έχω αυτή την εντύπωση. Δυστυχώς δεν έχω μπροστά μου ακριβώς την εισήγηση, αλλά θα το διευθετήσουμε. Αυτό δηλαδή θα το διευκρινίσουμε και θα ρωτήσουμε κιόλας. Ναι, και εγώ δεν μπορούσα αυτές τις μέρες, γιατί ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος και δεν μπορούσα να το δω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, είστε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη?
πραγματικά και είμαι ικανοποιημένος, γιατί πραγματικά δηλαδή το είχαμε παλέψει από το 2006. Ναι. Και παρά τις δυσκολίες, τις φοβερές δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε και από τη Δημοτική Αρχή, ενώ το Υπουργείο ήταν θετικό, ο Δήμος δεν ξέρω για ποιους λόγους το παραγκόνιζε αυτό το θέμα, και αυτό δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή, και αναρωτιέμαι κι εγώ, δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι να το παραγωνίζει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα για τον τόπο μας. Μάλιστα. Τώρα όσο αφορά, γιατί αναφέρθηκε και ο Δήμος προχθές και μάλιστα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και είπε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό, το θέλαμε, θα το κάνουμε. Ναι. Ναι, αλλά παρασκηνιακά όμως δείχνανε το αντίθετο. Εννοείται πριν ή τώρα. Ακόμα και την τελευταία μέρα που ήρθε ο Υπουργός προσπαθούσαν να παραχωρήσουν στη Γαλήνη το σχολείο, ναι, στο Γαλανάδο και στην Κομιακή. Ναι. Για να διευκολύνουν, λέει, τον κόσμο να μην πηγαίνει στο... να μην ταλαιπωρείται. Το Υπουργείο θέλει ένα πιστοποιημένο κτίριο. Και μάλιστα ο Συρίγος που ήταν μέσα, εγώ τα άμαθα από έγκυρες πηγές και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει η αλήθεια να λέγεται. Πραγματικά δηλαδή είπε ο Συρίγος ότι εσείς έχετε τη χρήση, δεν έχετε την κυριότητα αυτό το σχολείο, αύριο θα έρθει το Υπουργείο Παιδείας και θα μας βγάλει πάλι έξω. Εμείς δεν ζητάμε. Τον Υπουργό τον έχουν να τον εκκρεμάσουν στα μανταλάκια αν δεν καθαρίσει αυτό το θέμα μέχρι τέλος του χρόνου, και εκεί πήρε πρωτοβουλία ο Υπουργός και τόξε το θέμα. Εμείς λέμε μέχρι τα Χριστούγεννα θα με την ολοκληρωμένη άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάρουμε την κυριότητα. Κάτω από τέτοιες πιέσεις εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να είναι πρωτοπόρος σε αυτά και να τα ζητάει από το Υπουργείο, όχι το Υπουργείο να έρχεται να τα ζητάει από το Δήμο. Ναι. Γιατί αυτό δηλαδή ο πιο άσκετος καταλαβαίνει ότι είναι συμφέρον ενός τόπου μια τέτοια, ένα τέτοιο εκπαιδευτήριο. Ναι. Καταρχήν δεν θα γίνεται αλόγιστη χρήση φαρμάκου. Θα το αναβαθμίσουνε. Καλά, τα ωφέλη, τα ωφέλη της επιμόρφωσης δεν τα συζητάμε. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει συνεχής επιμόρφωση, ειδικά με όλα αυτά τα νεότερα φάρμακα κλπ. Φυτοφάρμακα κλπ. Που οι αγρότες θα πρέπει να ενημερώνονται. Δεν είναι όλοι μετά από πανεπιστήμια έγιναν αγρότες. Πιο πολλοί είναι άνθρωποι απλοί, οι οποίοι έχουν επιλέξει και μετά αναλαμβάνουν και τα παιδιά τους, που επίσης δεν έχουν πάει σε κάποιο σχολείο για να μάθουν πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό, ιδιαίτερα στο επιστημονικό του κομμάτι. Είναι λοιπόν, ασυζητητή τα ωφέλη τεράστια από τη λειτουργία αυτού του εκπαιδευτηρίου. Αυτό που αναρωτιέμαι και διακρίνω, κύριε Σκορδιαλέ, είναι το εξής, ότι ο κύριος Λιανός, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Λιανός, και πάλι άφησε εχμές ότι αν ήθελε, ίσως είπε επειδή έγιναν οι επισκέψεις αυτά που αναφέρεστε τα σχολεία, είπε ότι αν το ήθελε για εκπαιδευτήριο έχουμε κτίρια και ήδη έχει ανακοινωθεί, παρόλο που έχει ανακοινωθεί από κύριος Λιανός, ότι αυτές οι δομές καταργούνται, εμείς πάμε να κάνουμε τέτοιο εκπαιδευτήριο. Όταν έρχεται το επίσημο Υπουργείο, το κράτος, η επίσημη πολιτεία και μας λέει ότι θα το αναβαθμίσει, θα το ξυγχρονίσει και θέλει ένα πιστοποιημένο κτίριο για να μπορέσει να διδάσκει αυτόν τον κόσμο, αυτό θέμε κι εμείς. Τώρα ο Λιανός, δεν ξέρω, ίσως... Ο κύριος Λιανός δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό. Όχι, ο κύριος Λιανός δεν πιστεύω ότι δεν το θέλει. Εγώ τουλάχιστον πώς το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι ότι θεωρεί υπερβολική την απέτηση του Υπουργείου να επιθυμεί να γίνει ένα νέο κτίριο και μάλιστα εν καιρό κρίσης, όταν υπάρχουν κενά κτίρια σχολικά που κατά την άποψή του θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να χρησιμεύσουν για το ΚΕΓΕ. Κυρία Δανάη, να σας πω. Όσο αφορά το θέμα του κτηρίου, της ανταλλαγής που γίνεται, το Υπουργείο Γεωργίας με το Δήμο... Ήτανε συγκεκριμένο. Είναι αϊπολόγηση της αξίας. Και στο κάτω-κάτω το Υπουργείο έχει 800 τετραγωνικά μέτρα, εκτισμένα κτίρια να τα κάνει εκεί. Τα παραχώρησε πώς στο Δήμο. Ο Δήμος είχε την υποχρέωση, οι αποφάσεις δημοτικές
είναι συνεχόμενο. Και είχε λοιπόν την υποχρέωση, αφού όπως λένε τα έχουν χρησιοκτησία κάνει, που δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, δεν βγήκε ο υπουργός, το απέκλεισε. Ναι, για χρησιοκτησία. Δεν υπάρχει θέμα. Ότι δηλαδή χρησιοκτησία, δηλαδή ότι τώρα πλέον... Έχουν κάνει μεταγραφή και είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Mm. Αυτό ανήκει στο Υπουργείο. Αυτό λοιπόν δεν ανήκει στο Υπουργείο, ανήκει στις αγρότες. Στην Νάξου. Ναι. Οι Νάξοι το υστερηθήκαν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν το σπίτι των αγροτών. Mm. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμος να έρχεται να βγάζει το... Εγώ όταν ήμουν πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, στο υποπτικό, είχα όλη τη διαχείριση του φορέα αυτού. Εκείνη την εποχή το 1998, εκείνη την περίοδο κλείστηκε, δόθηκε μάλλον ο χώρος στο Δήμο. Εκείνη την εποχή ήταν 3.734 εγγεγραμμένα άτομα αγρότες. Αυτοί λοιπόν πηγαίνανε, βρίσκαν τις γεωπόνοι εκεί, κάναν τα σεμινάρια τους, δώνανε μαθήματα και ήταν, για τα διπλώματα. Και ήταν τα μόνο από την Άξο, κύριε Σκορδιαλέ, αυτά τα 3.700 και πλέον άτομα. Βεβαίως, μόνο από την Άξο. Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε δηλαδή, φανταστείτε αν τώρα υλοποιήσει αυτό που λέει το Υπουργείο και η Νάξος και το ΚΕΓΕ Νάξο όταν με το καλό γίνει, μπορεί να φιλοξενεί και... από τις Κυκλάδες, γιατί θα είναι ίσως το μοναδικό ακόμη και στην περιφέρεια, δεν ξέρω, να φιλοξενεί... Αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς κατά πόσο θα το τρέξουμε, κατά πόσο θα το τρέξουμε και πόσο θα το παντρώσουμε. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, μπορούμε, όταν υπάρχει θέληση και βούληση. Το Υπουργείο μας έδειξε και τη βούληση και το καλό του εαυτό. Δεν έχουμε, όσο αφορά το κομμάτι του Υπουργείου Γεωργίας, πιστεύω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως... Ναι, πείτε μου να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα για να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Ναι, ναι, βεβαίως. Αν έχετε κάτι από αυτού, ναι. Βεβαίως. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί ο Δήμος πραγματικά λέει τι κάνατε από το 2006 ή από το 2001. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα περασμένα και να τα συζητήσουμε, να τα μάθει ο κόσμος, γιατί πραγματικά εδώ νομίζουμε ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε από πέρυσι και έκλεισε φέτος. Ναι. Δεν έκλεισε φέτος. Ναι. Το 2001 έγινε η ανταλλαγή αυτή να το δώσουν, να το παραχωρήσουν με τον όρο να χτίσουν ευθυριακές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Σε κάθαρο το Υπουργείο. Ναι. Έρχεται το 2003. Για κάποιους λόγους ακυρώθηκε η πρώτη πρόταση που είχε γίνει στο Δήμο και ξεκίνησε το Δήμος να αγοράσει χώρους, είχαν προκήρυξη ενδιαφέροντος να φέρουν όσοι πουλάνε με 24-25 μέτρα φάτσα δρόμου, κεντρικού αγροτικού δρόμου, σε κεντρικό σημείο να αγοράσει η ιδιοκτησία να μπορέσει να φτεγάσει αυτό το κτίριο. Ο Δήμος του μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό ολοκληρώθηκε το 2006. Mm-hmm. Ο Δήμος το έγκρινε, το Υπουργείο έστειλε τους ανθρώπους από το Υπουργείο τεχνικούς και νομικούς. Mm-hmm. Ο Δήμος από την δικιά του πλευρά ήταν 8 οι επιλογές στην Άξο που έπρεπε να γίνουν, και επιλέξαν το Σαγκρί. Nice. Έκτοτε με του Δρύ την απόφαση κατοχυρώθηκε στο Σαγκρί. Μάλιστα. Και μείνανε στην απόφαση του Σαγκρίου. Και πραγματικά είναι, μπορώ να σας πω, το καλύτερο μέρος, δηλαδή από όλα που και εγώ προσωπικά που τα γύρισα, ήταν το καλύτερο μέρος και γι' αυτό το επιλέξανε κιόλας. Μάλιστα. Καλά κάνετε και μας λέτε το ιστορικό για να το μαθαίνουν και άλλοι που δεν γνωρίζουν. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και από τότε... Μπορώ να σας πω και περισσότερη λεπτομέρεια. Όχι, όχι. Όχι προς το παρόν, τότε, για να προλάβω να κάνω και ένα ερώτημα ακόμη. Ναι, πείτε μου. Από τότε και ύστερα μπήκαμε στη διαδικασία τώρα να στέλνουν αλληλογραφία, θέμενη δακτήρια, τόσα τετραγωνικά. Ναι. Το Υπουργείο βέβαια έχει να απαιτήσει περισσότερα τετραγωνικά. Τέλος πάντων, αυτό το βρήκανε. Ναι. Έρχεται τώρα τελικά, δημοσία, τελικά στα πόσα έχουν καταλήξει. Ορίστε. Σε πόσα τετραγωνικά έχουν καταλήξει. Κοιτάξτε, ο Δήμος, η υποχρέωση που έχει ο Δήμος, κοιτάξτε, το Υπουργείο ζητούσε μέχρι τώρα τελευταία που πήγαμε το 2013, ναι, ναι. Τον Ιανουάριο του 2013,
ο Δήμος ζητούσε, πως λένε το Υπουργείο ζητούσε, που είμαστε μια επιτροπή, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, όχι ο Αντιδήμος, οι προηγούμενοι δήμαρχοι, ο Κόκοτας και ο Μαράκης, μας ζητούσαν να κάπου να εσωστρατήσουν τα πράγματα, να τα φέρουν 800. Ναι, έστω να κάνουν εξωτερικοί χώροι που να μπορέσουν να καλύψουν τα 800 τετραγωνικά. Ναι. Αλλά τα 400 απαραίτητα. Ναι. Και τελικά, μετά το Υπουργείο θα φτιάξει τα υπόλοιπα. Τελικά από ό,τι φαίνεται... Να είναι λίγο ισόσταθμα τα πράγματα. Ναι, τελικά ναι. Όμως έχει κατέβει ο πύχης, έτσι. Ναι, 400, από ό,τι ξέρω, 470 εκεί τετραγωνικά είναι τα ωφέλιμα που πρέπει να φτιάξει ο Δήμος. Ναι, μαζί με τους εξωτερικούς χώρους, υποθέτω, ναι. Έτσι. Πάμε τώρα στο 2006, που ήταν οι εκλογές Μαράκη με δήμαρχο προηγούμενο. Ναι. Είχε ένα αποθεματικό δήμαρχος ο Κόκοτας, αλλά επειδή από το 2006... Όπως ξέρετε, δεν αλλάζει μόνο ο επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλάζουν και όλα τα υπουργεία αγροτικής ανάπτυξης, του οργανισμού ο πρόεδρος, και είχαμε επανωτές εκλογές. Ώστε να έρθει λοιπόν ένας, έφευγε ο άλλος. Και υπήρχε η αστάθεια, οπότε δεν προσδιορίστηκε τίποτα στη συνέχεια. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν έτσι λιγάκι ανοιχτό το θέμα. Όταν ήρθε ο κύριος Τσακτάρης όμως το 2010, ναι. Μάλιστα έχουν κάνει και ένα κείμενο και το έχουν πάρει προς τα έξω, που προβλέπει 12, όχι κείμενο, μια απόφαση έχουν βγάλει για διαβούλευση και αυτό είναι γεγονός και μπορείτε να το μάθετε κι εσείς, που προβλέπει 12 καθηγητές στο κάθε κέντρο, σε επίπεδο νομού 9, όπως το λένε, σε κάθε νομό από τα 70 τα μαζεύουν και τα κάνουν 9, ναι. Όπως οι περιφέρειες, ναι. Και θα είναι 12 καθηγητές και θα έχει μάθηση μαθητών μέχρι 3 χρόνια και θα παίρνουν την πράσινη κάρτα. Όσοι θέλουν να πάνε να μάθουν, υποχρεωτικά μάλλον θα πηγαίνουν, γιατί θα το εισχωρήσουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι σε διαβούλευση και αυτό πιστεύω ότι αυτό θα το περάσουν. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ σημαντικά. Όσο αφορά λοιπόν, πώς? Ναι, λέω πολύ σημαντικά και αυτά, γιατί βεβαίως. Οπωσδήποτε είπαμε, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ολοκληρώσετε σιγά σιγά μία πρόταση, ναι, ναι, ακόμη. Ναι. Εδώ λοιπόν, ο Κόκοτας όταν έφευγε από την από Δημαρχία, το Δήμο που, ναι, τέλειωσε, ναι. Είχε ένα αποθεματικό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια και μπροστά μου πραγματικά πήρε το Υπουργείο και λέει έχω 3,5 εκατομμύρια ευρώ, μπορούμε να τα δεσμεύσουμε για αυτό το σκοπό. Ναι. Έρχεται ο Μαράκης, δεν μπόρεσε λοιπόν, δεν είχε κωδικό και δεν μπορούσαν να τα δεσμεύσουν. Και πραγματικά που θα έγινε γίνει από τότε. Μάλιστα. Έρχεται τώρα και γι' αυτό θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο, αν τα ακούει, ναι. Αυτά είναι γεγονότα, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν, ότι δηλαδή βρήκε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτό μας λέτε. Τα έχει ο Κόκοτας. Μετά που πήγαν αυτά τα χρήματα. Για αυτό το σκοπό. Ναι, μετά που πήγαν. Έτσι μέσα στο Δήμο και τα... Δαπανήθηκαν αλλού προφανώς. Ναι, βέβαια, μετά, ναι, με το κύριο Μαράκη. Ναι. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Μαράκης το 2008 πάλι και βάζει 880.000 ευρώ για αυτό το σκοπό. Και έρχεται τώρα το 2011 και το Υπουργείο το ζητάει απαιτητικά. Μάλιστα. Του λέει, είτε το φτιάξετε είτε θα το πάρω πίσω. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να μπει μέχρι πρόσφατος το καπρίτσιο του σχολείου θα κάνουμε. Δεν ήταν καπρίτσιο δικό μου. Ήταν καπρίτσιο, όχι καπρίτσιο, ήταν απέτηση των αξίων να γίνει μια τέτοια σχολή στην Άξο. Μάλιστα. Μόνο ωφέλη είπαμε έχουν αυτές οι σχολές για όποιο αντικείμενο και αν είναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Επιγραμματικά θα μου πείτε. Έχω πραγματικά φωτογραφίες και βίντεο από την κατάσταση που είναι το αντλιοστάσιο της κοινότητάς σας. Όπου κυριολεκτικά οι σωλήνες έχουν γίνει αυτό που λένε η τεχνική παξιμάδι. Νομίζω ότι είναι κορμί δέντρων. Όχι ότι είναι σωλήνες. Ναι, πράγματι. Επίσης, ναι, πληροφορήθηκα ότι τελευταία ένας σωλήνας σύνδεσης, θα το πω έτσι, λεπτός είναι, το λέω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είχε, ναι, ναι, κάποια βλάβη, είχε κοπεί. Και ένας άλλος, βεβαίως, που έχω φωτογραφία είναι με την
με το προφυλακτικό το οποίο έχουν αυτοί οι σωλήνες σχεδόν διαλυμένο. Τι γίνεται με αυτή την υποδομή εκεί στο Σαγκρί? Κοιτάξτε, εγώ κάθε χρόνο στο επειδή βλέπω ότι κυνηγάτε πολύ κάποια θέματα, αυτό το ζήτημα που αφορά και το ζήτημα του νερού στην ουσία δεν το έχετε κυνηγήσει? Να γίνει εκεί συντήρηση. Βεβαίως και το έχω κυνηγήσει και έγραφα, έχω στείλει και οχλήσεις πάρα πολλές έχω κάνει. Ναι. Έχουν περάσει τον προπολογισμό 20.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Πράγματι αυτό το πρόβλημα εδώ υπάρχει από το 90. Ναι. Εκείνο που θέλω να σας πω ότι κάπου ο Δήμος έχει χάσει τον βαδισμό του, δηλαδή δεν έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου, έχει χάσει τον έλεγχο. Δεν ξέρω, πάντως εκείνο που μου κάνει εντύπωση λέει γι' αυτό η τεχνική υπηρεσία. Τι μας λένε, ναι. Τώρα πραγματικά δείξε ένα ενδιαφέρον ο Δημήτρης και μου είπε ότι το φτιάχνει τη μελέτη να ολοκληρωθεί. Αλλά δεν ξέρω πότε θα δημοπρατηθεί και πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Εκείνο που θέλω να σας πω ότι πραγματικά υπάρχει δημόσιος κίνδυνος όσο αφορά τη σωλήνα, γιατί είναι από το 90. Ξέρετε, μετά άλλα τα έχουν διαβρωθεί. Βέβαια, θα βγάλω φωτογραφίες και αυτά και θα το δει ο κόσμος, τι λέω. Ναι, πείτε μου. Είχε σπάσει μια σωλήνα, ναι. Και όπως ξέρετε το χωριό μας είναι σε ψηλό σημείο, mm-hmm. Και το στέλνουμε με πιεστικό στο χωριό. Ναι. Έρχεται λοιπόν μέσω αδειοστάσεων και από εκεί δουλεύει ο πίνακας και το στέλνει στο χωριό. Με αποτέλεσμα να σπάσει μια σωλήνα και να έρθει στο ύψος του πίνακα. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε το νερό από την πόρτα δηλαδή, και να το αφήναμε λίγο ακόμα, μισή ώρα, όποιος πήγαινε εκεί άνοιγε την πόρτα θα πέθαινε ηλεκτροφυλαξία. Με αυτό να κλείσουμε. Άνθρωπος. Με αυτό να κλείσουμε. Δεν χρειάζεται σχόλιο, κύριε Σκορδιαλέ. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό ναι, τα λέει βέβαια, όλα. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση. Α, και τώρα που θέλω να σας πω, με ναι, ακούτε. Ναι, σας ακούω. Έχουμε ένα μοτέρι από τα δύο που το έχουμε εγκαταστήσει ναι, ναι. Εδώ και δύο χρόνια, ναι. Και δουλεύει σε καθημερινή βάση ένα μοτέρι. Από την ημέρα του Ευαγγελισμού θα είναι ακριβώς δύο χρόνια. Χωρίς να έχει και αυτό έτσι κάτι συντήρηση κλπ. Μάλιστα. Εκτός της συντήρησης δουλεύει σε καθημερινή βάση. Α, εννοείται. Κάποια στιγμή θα καεί και αυτό και θα τελειώσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουν προβλέψει ούτε το άλλο μοτέρι να βάλουν δίπλα. Μάλιστα. Σε περίπτωση δηλαδή που αυτό χαλάσει να πάρει από δίπλα, μάλιστα, από το άλλο. Κύριε Σκορδιαλέ, θέλω να σε ευχαριστήσω, να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.